Στόχος είναι και αυτή την αντιπυρική περίοδο να είμαστε απόλυτα συντονισμένοι όλες οι υπηρεσίες και οι φορείς προκειμένου να μην έχουμε δυσάρεστα γεγονότα. Δυσάρεστα γεγονότα που θα προκληθούν από μία απρόβλεπτη πυρκαγιά. Όπως γνωρίζετε, πέρσι ήταν μια καλή αντιπυρική περίοδος, δεν είχαμε ιδιαίτερα προβλήματα στην περιφερειακή ενότητα Εύρου. Αυτό θα επιχειρήσουμε και φέτος με τον καλύτερο συντονισμό και βέβαια με την συμμετοχή και συμμόρφωση και των συμπατριωτών μας στις προτροπές της πολιτικής προστασίας. Άλλωστε, ο στόχος είναι σε κάθε περίπτωση να, και που προκαλείται ένα τέτοιο περιστατικό, να έχουμε άμεση αντιμετώπιση προκειμένου να μην επεκταθεί η πυρκαγιά. Επίσης, πρέπει να σας πω ότι σε σχέση με την περσινή αντιπυρική περίοδο, φέτος, μετά από επικοινωνία που είχα με την Διεύθυνση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην Αθήνα, το πυροσβεστικό ελικόπτερο θα έρθει μέσα στα χρονικά περιθώρια που γινόταν και στο παρελθόν, δηλαδή μέσα στον Ιούνιο. Ως εκ τούτου θα έχουμε μία σημαντική συνδρομή στην αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων. Παράλληλα, εφιστώ και ζητώ τη συμμετοχή όλων των πολιτών στο έργο της πολιτικής προστασίας καθ' όλη τη διάρκεια που ισχύει η αντιπυρική περίοδος, δηλαδή μόλις αντιλαμβάνονται πιθανό κίνδυνο πυρκαγιάς, μόλις αντιλαμβάνονται κάποιο καπνό, να ειδοποιούν την άμεσο δράση, την πυροσβεστική ή την πολιτική προστασία, προκειμένου να υπάρχει άμεση επέμβαση για την κατάσβεσή της. Το ελικόπτερο θα είναι πάλι από τη Ρωσία, κύριε Πέτρο. Από ό,τι γνωρίζω, είναι ένας διεθνής διαγωνισμός και βέβαια σε αυτές τις περιπτώσεις το όλο θέμα το διαχειρίζεται η πυροσβεστική υπηρεσία στην Αθήνα. Τα σημεία που επικεντρώνουν το ενδιαφέρον που θεωρούνται ότι είναι οι κόκκινες ζώνες για την επιπλέον προσοχή της πολιτικής προστασίας. Τα σημεία αυτά, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, είναι το δάσος της Λευκίνης, της Δαδιάς, που εκεί πραγματικά χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Είναι τα δάση στο νότιο τμήμα του νομού Εύρου, που έχουμε στο παρελθόν πραγματικά μεγάλες καταστροφές και επιπλέον θα πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερη προσοχή τόσο από τους Δήμους για τους σκουπιδότοπους, οι οποίοι δεν επιτηρούνται σωστά. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να ληφθούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα, γιατί όπως γνωρίζετε είναι εστίες πρόκλησης πυρκαγιών και επιπλέον οι ίδιοι οι πολίτες να προφυλάσσουν τα οικόπεδά τους προκειμένου να μην έχουμε τέτοιου είδους περιστατικά. Βεβαίως θα συζητηθεί και η συνδρομή του στρατού, ειδικά στα πεδία βολής. Όπως ξέρετε υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία κατά τους θερινούς μήνες, προκειμένου να λαμβάνονται όλα τα προβλεπόμενα, μέτρα, ούτως ώστε να μην έχουμε κάποια πρόκληση πυρκαγιάς από πεδίο βολής.